Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας». Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου. Μουσικές δείξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Των πανηγυριζόντων Αγίων ημών. Όπερη καρδιά τα ανθρώπου είμαι ο αγόρι μου, είναι βαθιά σαν την πηγάδα του Βεζανή αγά και θέλει να λουλουδιάσει και ο καθένας να πούμε την ανθίζει με τον τρόπο του. Άλλος με τη μάσα να φάει μια ταράτσα πατάτα γιαχνή, άλλος με το θηλυκούλι που μπαίνει και του την κάνει αγιόκλημα, άλλος με το παιχνίδι πάρε και δώσε, άλλος με το πιωτή που σου θολώνει την κλάδα, λογής πράγματα είμαι ο αγόρι μου. Έτσι είναι φτιασμένος ο ντουνιάς ετούτος και τα ντερβισάκια τη γαζώνουνε καλύτερα από όλους λόγω που ξέρουνε την πάσα φτιάξει. Τα λέει ο Αρτέμις ο Μπουλούκος βαριά, πέφτει και η χάντρα σπυρί σπυρί από τον παίχτη του, σταγόνα που μετράει τάπυρο του χρόνου. Γύρω γύρω μυρίζει μεστομένη μεγάλη άνοιξη, στις δόξες του τα καμπανέλια και τα μαυριά κυκυρίκια, στις δόξες του τα φτεροτούλια της γης που βγήκανε να πιάσουν μεροκάματο την αναπαραγωγή. Μπας και χαθεί το είδος από τα κουνούπια και τα λογάκια της Παναγιάς και τι θα γίνουμε. Το παιδάκι ο Σίμος είναι στα 22. Μόλις απολύθηκε και άφησε τη μουστάκα του Βουρτσάτη να τον κάνει άντρα και βαρύ, αφού και έχει πέσει μέσα στη μαγιά και του χρειάζεται η τάρα. Το οποίον κίνει η κάκια, το χαλβάδιασε. Καλά και σώνει να τον πιάσει γκόμενο. Του ρίξε και τα τάλαρά του και τον έκανε επίσημο προστάτη της. Να του τα δίνει, να τρώει τις φάπες της και να αναγαλιάζει καρδούλα της, έτσι και τον κουσουμάρι με το λεβεντιλίκι του. Ο Αρτέμις ο Μπουλούκος πως την έχει κάνει τη δουλειά. Πέρασε κι αυτός μια πλεξάνα γκόμενες της κυκλοφορίας, τα πιάσε τότες που ήταν ακόμα το κορμιστιτό, βολεύτηκε και έχει τώρα να πει και μια κουβέντα περί του πως θέλει η γυναίκα τον τρόπο της. Ρουφάει το λοιπόν τον καφέ του, πολλά με ολίγιν, και του ξηγέται του μικρού περί αγαπητή Λύκη. Γυναίκα, γυναίκα είναι. Και την κορδέλα της θέλει και το λιλί της το χρωματιστό θέλει και το τακούνι της θέλει, τα πάντα θέλει. Θα της τα επιτρέψεις, μάστε. Σου βγάλε τώρα γλώσσα, είπε πολλά, γύρεψε παραπανίσα, θα της δω και στη σφαλιάρα της. Έκλαψε, γκρίνιαξε, εσύ στη γωνιά σου, το κομπολόι σου, το τσιγάρο σου. Ρουφάει μια φιλοσοφική από τον καφέ. Η γυναίκα, γυναίκα είναι. Και το κινηματογράφο της το θέλει πως. Και τόξο της το θέλει και την τσάρκα της τη γουστάρει. Θα την πας, μάλιστα. Θα χαλάσεις να πιει πέντε μπύρες, μάλιστα. Τώρα, έλαχη και σου ντεραπάρισε, έκανε κόγξες και ζωηρά, έσπασε ποτήρι. Θα της δώσεις τη σφαλιάρα της. Έκλαψε, γκρίνιαξε, εσύ στη γωνιά σου, το κομπολόι σου, το τσιγάρο σου. Τα ακούει ο Σίμος και θαυμάζει μεγάλος. Η γυναίκα, γυναίκα είναι. Με την άλλη τη φιλενάδα της και το ψουψού της θα πει και το μουμού της θα πει. Ροδάνει το στόμα τους και αδερφάκι. Είναι 10 γενέκια και μιλάνε και οι 10 και να δεις που βγάζουν νόημα. Πώς, ας την αλέει. Σου είπε όμως πράγματα σκληρά και ανακατοσούρικα, θα της δώσεις τη σφαλιάρα της. Έκλαψε, γκρίνιαξε, εσύ στη γωνιά σου, το κομπολόι σου, το τσιγάρο σου. Δώσ' του και πάει κορδόνι το συμβουλευτικό.
η γυναίκα που θα σου κρύψει λεφτά, η γυναίκα που θα σου φερθεί πονηρά, η γυναίκα σε όλες τις εκδηλώσεις της. Και η συμβουλή είναι μία και μόνη, σαν το slogan slinement του παλιού καιρού που έκανε καλά όλες τις αρρώστιες. Ένα χέρι ξύλο και ύστερα μην της δώσεις καμιά σημασία. Το κομπολογάκι σου, το τσιγαράκι σου. Σοφή συμβουλή που έχει κάτι από τη ζωροαστρική φιλοσοφία του Νίτσε. Μεταδένετε εις τας γυναίκας, μη λησμονείτε το μαστίγιον. Κι ύστερα η κορώνα, η μεγάλη κατάληξη, όπως τα ηθικόπλαστα αναγνώσματα προς χρήση της νεολαίας. Το παν στη γυναίκα είναι να σε ξέρει αυτεξούσο. Μάλιστα σημαίνει. Να τη τα παίρνει βεβαίως, αλλά και να έχεις τη δικιά σου δουλειά. Να έχεις το είμαι και τη βολεύω μόνος. Να μην λέει ότι τις κόλλησες και δουλεύει κάκια βίζει το να τρως εσύ τα μοαλεμπιά σου. Όλο το μάθημα εκεί το σπρώχνε να το φέρει ο Αρτέμις ο Μπουλούκος. Διότι τώρα που έρχεται το καλοκαιράκι και θερίζουνε τα Σπαρτά, όλο και πέφτει παραδάκι στην Ήπεθρο. Και τώρα είναι η δουλειά να κάνουμε ξεκίνημα για τα πανηγύρια. Νομίζω. Πανηγυρτζής είναι ο Αρτέμις ο Μπουλούκος, πανηγυρτζής στο επάγγελμα και να πως γίνεται η δουλειά για τους μη γνωρίζοντας. Πιάνει να πούμε να γίνει γαλάζιος ο ουρανός και να γεμίσει ασήμως σταγόνες ο υδρότας στα μέτωπα. Όξο καρπίζει η γης, πέφτουν οι άνθρωποι να τις φάνε τον καρπό, πέφτουν οι εμπόροι με χοντρά φορτηγά και χοντρές κοιλιές, βάζουν το χέρι στην κοφτή τσέπη, βγάζουν τις ματσάρες και αγοράζουν. Τα παίρνει ο αγρότης στα λεφτουδάκια, πληρώνει το λείπασμα, το ένα άλλα πέντε στην αγροτική, πληρώνει το χρέος τους στοχογλύπους που γουργουρίζουν τον αργελέ τους στον καφενέ και φοράνε περσινό Παναμά με υδρωμένη κορδέλα και ολοκλέγονται ότι δεν τα φέρνουν βόλτα. Δουλειά καμιά δεν κάνουνε, αλλά είναι όλοι τους κύρ. Ρίχνει το περισσευούμενο στάρι στην κλαβανή, φτιάχνουν οι γυναίκες χυλοπίτες και τραχανά ξινό, κανά τσίτι, καμιά παντόφλα, καμιά ρόμπα φανέλα. Έχει παράδες η αγορά και θέλει ύστερα από το μεγάλο χειμώνα να το ξεσκάσει κομμάτι. Περίπατος η δημοσιά τα βραδάκια, παγωτό και βανίλια στα κέντρα, μεγάφωνο και τραγούδι μιλητό στα κατόφλια, όλα όσα δίνει πλούσια η φτωχομάμα το καλοκαίρι. Και επειδή τώρα καθώς τα πάμε η καρδιά του ανθρώπου είναι βαθιά και τέτοια πράγματα όσο να είναι, το λαχταράμε και να ξεφάντω. Λαχαίνει το λοιπόν τώρα το καλοκαίρι μετά τη συγκομιδή να γιορτάζουν οι Άγιοι ημών. Ο Σεφτές γίνεται από τις φωτιές του Αγιάννη, ρέστα από την Απολωνική λατρεία και τις λατρείες πυρός του Βορρά. Πέφτει βλέπεις και απάνω στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και πάμε σε ρή. Αγιά Μαρίνα, Αγιά Σωτήρα, προφήτης Ηλίας, ένα σωρό αφέντες του Παραδείσου που βάζουν μια μέρα το χρόνο τα καλά τους να τους πούμε και εμείς χρόνια πολλά και να μας κεράσουν με την ευνοία τους. Και επειδή τώρα να πούμε τα πιο πολλά χωριά είναι φτωχά και οι παπάδες θέλουν καινούριο αντερί και αγορά τόνωση, να και θυμούνται ότι κάπου έχουν ένα εκκλησάκι θαυματουργό και προστατευτικό και το οργανώνουν πανηγύρι. Κι άμα δεν έχουνε, κάποιος μυστήριος λέει ότι είδε στον ύπνο του να σκάψουνε και να βρούνε ένα παλιό κόνισμα και να δεις που θαύμα. Σκάβουνε και το βρίσκουνε. Παρακαλώ οι πονηριές ότι το χώσανε πριν το βρούνε απαγορεύονται. Κατεβαίνουνε το λοιπόν στο πιο μεγάλο χωριό τα πιο μικρά, το γλεντάνε με λαγούτα και κλαρίνα, πίνουνε μαστίχα, τρώνε λουκούμια, βάζουνε τα καλά τους, αφορμή να δούνε τα παλικάρια της νύφες με τα τριανταφυλιά φορέματα και τα τριανταφυλιά μάγουλα, και όσο να'ναι, πανηγύριν αυτό, ξεφάντωμα και φυγή από την κάθε μέρα, πώς. Είναι τώρα μια κομπανία επιχειρηματίες που την έχουν πάρει χαμπάρι τη μηχανή εδώ και κατοσταριές χρόνια. Και σου λένε οι επιχειρηματίες,
Παραδάκι υπάρχει, διάθεση υπάρχει. Τι χρειάζεται, αδερφάκι μου, να περάσει το παραδάκι στην τσέπη μας νομίμως και άνευ εισαγγελικές τραβηχτικές? Να τα δόκουνε μόνοι τους οι άνθρωποι χρειάζεται. Εντάξει, κι ας βρούμε εμείς τη μηχανή να τα δόκουνε. Η κουμπανία δεν είναι κοινοπραξία. Άμπα, καθένας για πάρτι του. Το πολύ πολύ να πληρώσουν ρεφενέ τα μεταφορικά και να βοηθάει ο ένας τον άλλον, άμα δεν έχουν τα ίδια εμπορεύματα. Και γίνεται έτσι, να πούμε. Εμπόροι του ποδαριού για κάθε είδος μικροπράματα, λιλιά και πύληνα και παιχνιδάκια, τένε και δένια και ό,τι βάλει ο νους σου σε χρώμα και σε σχήμα. Υφάσματα φτηνά και τραπεζομάντιλα και νάιλον και καρό πράματα και ποδίτσες και ό,τι έχει το μεγάλο εμπόριο. Οικιακά σχέδια από λαμαρίνα, από πλαστικό, από γυαλί και από αλουμίνιο. Κολόνιες της Βρωμούσας και Ιδημυροπολίου και μπιμπελό και μαχαιράκια και πέδιλα. Γλυκά και τσικουλάτες και καραμέλες, η φτύνια τρώει τον παρά. Άμα οργανωθεί η εμπορική ακτίδα που φτάνει μέχρι βιβλίο για καροτσάκι, ξεκινάει η μεγάλη μηχανή, η ακτίδα ψυχαγωγίας. Τι θέλετε τώρα, Λούνα Πάρκ με αλογατάκια και κορδέλες και μεγάλες ρόδες που σε πάνε ψηλά? Λοταρίες, εντάφθα κύριοι, κερδίζετε ορολόγιων ξυπνητήριων εκ των αρίστων γερμανικών? Κάτι ρουλέτες με βέλος, με άστρα και ζερό που καταφέρνει και τις ρίχνει ζούμπο ο μάστορας και κερδίζει ο ανάπηρος? Τέρατα όπερ κεφαλή ελθούσα εκ τζιριν μπαμπάμ της Αφρικής και τρώγουσα μόνο τσικολάτο και γάλα, καθώς ον κεφαλή άνευ σώμα? Κι άλλα, το τέραν, το κήτον, η κοπέλα η άνευ χείρας και ράπτουσα με τους πόδας και άλλα μυστήρια και ανεξήγητα. Ταχυδακτυλουργοί που κάνουνε το νερό κρασί προς κατεσχήνιν της Κανά εν Γαλιλαία και τρώνε φωτιές και βγάζουνε αμέτρητα τσιγάρα από τα δάχτυλά τους αναμένα περικαλώ. Ζώα και οφίδια παντός είδους ηγούν χιμπατζής εφιέστατος, ακούουν εις το όνομα Τζίμις ο Μυρμικοφάγος ο Αυστραλιανός, και κροκόδιλος εκ του Ορενόκου της Σιβηρίας, και κόμπρα η βασιλική, και κόμπρα η κοινή, και άλλα συχαμερά ερπετά. Σκόνες για τον πονόδοντο, για τους λεκέδες, για να κολώνται σπασμένα γυαλικά, για τους σκάλους. Όλα όσα η σοφία των ανθρώπων επίησε, εκεί μαζεμένα. Ένα γύρο στην πλατέα και δελεαστικά και παραμυθένια και θαυμάσια. Ο Αρτέμης ο Μπουλούκος χρόνια την κάνει αυτή τη δουλειά. Γίνονται έτσι οι πανηγυριώτες εταιρείες και φεύγουνε με σοφό δρομολόγιο, που να μην πέφτουνε μαζί μια με την άλλη. Άλλη τραβάει Μακεδονία, άλλη στην Πελοπόννησο, άλλη στη Θεσσαλία, άλλη στη Στερεά. Βεβαίως θα μου πεις, κάθε επιχειρηματίας είναι ελεύθερος να πάει με όποια παρέα γουστάρει. Άμα σέβεται τους νόμους της, είναι εντάξει και τραβάει όσο θέλει κοντά τους. Και εδώ ξανά έχει ο μεγαλοδύναμος των πανηγυριζών των Αγίων Ημών, είναι ατελείωτες οι πιάτσες. Τι πουλάει ο Αρτέμης ο Μπουλούκος? Αέρα. Παρδόν. Δηλαδή, ειδού πως γίνεται η φτιάξη σήμω αγόρι μου και άνοιξε τα στραβά σου να μπει στο νόημα. Λαχαίνει τώρα να πούμε στα χωριά να τα κόβουνε στα γεμάτα. Οι σοβαροί άνθρωποι να πούμε το λένε περί της οργιαζούσης χαρτοπεξίας εν τη επαρχία. Δεν έχουν και δουλειά οι χριστιανοί αυτόν τον καιρό. Δηλαδή έχουν, αλλά βάζουν τις γυναίκες να σκάψουν και του λόγου τους παίρνουν την τράπουλα. Χαρακίρι να πούμε και πόκα να πούμε. Και μαμούθ να πούμε. Σήμερον προόδεψε ο κόσμος και δεν παίζει πασέτες και 31. Και επειδή όσο να είναι το χαρτί τον πεισμόνι τον άνθρωπο, θα αρχίζουν με τα αστείο και σε 5 ώρες έχουν πέσει στο φλωμέ και χάνουν γερά λεφτά. Ο Αρτέμης ο Μπουλούκος όλο και κάτι ξέρει από τράπουλα. Λίγο από καλλιόπι, λίγο από χτένι, λίγο από όλα. Τα έπαιζε παντού όπου υπάρχει παιχνίδι και κονόμαγε. Αλλά βλέπεις τον μάθανε και εκτός που τον πλακώσανε στο ξύλο, 5-6 βολές, του απαγόρευσανε την είσοδο να τα χάνουν οι άνθρωποι σπαθί και όχι πονηρά. Βρέθηκε το λοιπόν στο πατήρ Λέο Αρτέμης
Και όπως δούλευε λαμό για να πούμε, αβανταδόρο σε μια ρουλέτα και γνώρισε καλό κόσμο, του πέσε πλάι και ένας έμπορας πανηγυρτής πονηρός. Φίλε, του λέει ο Αρτέμης, εγώ τα χτενίζω. Σώπα. Έπιασε μια τράπουλα, την ανακάτεψε, κόψε, μοίρασε ο Αρτέμης, του τα απόδειξε. Ο έμπορος θαύμασε. Μετά έπεσε στο γρανάζι με το μηχάνημα. Εδώ δεν πιάνουμε φράγκο, του ξηγήθηκε ο Αρτέμης, καθώς και μας έχουν βάλει τη βούλα και δεν με παίζουνε. Στην επαρχία όμως δεν με ξέρουν και θα θερήσουμε χρήμα. Γένεται. Έγινε και το σχέδιο, όπερο έμπορας, τάχε κιόλας, του κάνει, θα σου κάνω ένα κοστούμάκι με γκλέ. Ναι. Θα σε λέω συνεταιράκι μου στο εμπορικό. Ναι. Θα σε μπάσω καθώς γνωρίζω όλο τον κόσμο στα παιχνίδια. Ναι. Θα χάνεις τις δυο πρώτες μέρες όλο 500 με 1000. Γιατί? Για να σε γραδάρουν για χήμα. Ναι. Και μετά τις άλλες μέρες θα τους ρίξεις την ξεφλούδα. Ναι. Και το πάμε στα δυο μερτικά. Έτσι βγήκε ο Αρτέμης ο Μπουλούκος στο χαρτοπαικτικό κόσμο της επαρχίας. Έμπορας να πούμε, εντάξει να πούμε, να κερνάει να πούμε, να χάνει τα παραδάκια του σαν κορόιδο να πούμε. Τον συμπαθήσανε οι ανθρώποι και τον μπάσανε στο κεζί τους, το οποίον μια-δυο μέρες πιανότανε κότσος και μετά τους έριχνε στον τενεκέ. Καλά πάγαινε η φτιάξη και κανένας δεν την ανθιζότανε. Τον πανηγυριζόν τον Αγίον ημών την Εύνη ανεπικαλούμενος, το γύριζε το χαρτί χωρίς την επέμβασή τους, τους τα έπαιρνε κανονικά 2-3 μέρες και την τελευταία που ήταν να σηκώσουνε τα αντίσχυνα, πάλι έχανε κάτι λίγα για να έχει μούτρα να ξαναγυρίσει. Πονηρό κόλπο, πολύ φίνο, αφού σου λέει ο άλλος έχασε την τελευταία μέρα, άρα το κόβει σπαθί. Έλαχε όμως τώρα να είναι πονηρός ο Αρτέμης και σκέφτηκε, γιατί να τα δουλεύω εγώ και να δίνω τα μισά αυτού του τράγου. Άρχισε το λοιπόν να το ρίχνει τον έμπορα το συνεταιράκι του. Κάτι ξάφρες χαρτονομίσματα, κάτι κουβέντες περί λιγότερα, κάτι τέτοια. Ήρθε μια ώρα και την ανθίστηκε ο άλλος. Του τη στείνει λοιπόν και στον εκάνει τσακωτό. Και απάνω που τα πάνε, μαλώσανε κουβεντιαστά και πάει κολεγιά. Και ο έμπορας τον έκανε πέρα από την κομπανία. Ο Αρτέμης έχασε το λουφέ. Στους 6 μήνους ανεργία έψησε έναν άλλον. Στο εντάξει του κάνω άλλος, αλλά εγώ καπιτάλια δεν βάζω. Βρες λεφτά και πάμε να δουλέψουμε. Να βρεις λεφτά, μασούρι να πούμε για πονηρό, τέτοια φτιάξη δεν γίνεται. Μονάχα μα σου πέσει κανένα κοροϊδάκι την ψήνεις. Και το κοροϊδάκι έλαχε ο σύμος του αγόρι, το οποίον έπρεπε να κάνει κι αυτό μια δουλίτσα να οικονομήσει. Ναι, αλλά πού θα τα βρω, έξι την κεφάλα του σύμος του αγόρι. Κάκια. Μάλιστα, δεν λέω. Έχει ίσα με 60 κομμάτια συμπάντα, αλλά τα μαζεύει για 100 να αγοράσει περίπτερο. Ο Αρτέμης ο Μπουλούκος καταχάρηκε. Πολύ ωραία. Ε, πώς δηλαδή? Θα τις τα οικονομήσουμε εμείς. Δύσκολη τώρα η φτιάξη, αφού και η Κάκια είχε και αυτή τη ρότα της χαραγμένη. Σου λέει, έτσι κι εγώ περίπτερο το ψήνω τον πιτσίρι να μου φορέσει κουλούρα και αύριο μεθαύριο γινόμαστε άνθρωποι. Αλλά έπεσε στον πρισίνι και τράβηξε το ψιστήρι λούκι. Έτσι και περάσει το καλοκαίρι, τα έχει τρίδιπλα και κάνεις στο παριστά μέσα σε 4 μήνες. Αλήθεια? Ελόγια λέμε τώρα. Πήρε τις 60 ο σύμος αγόρι, κολλήσανε στον έμπορα, ντύθηκε σαν παπορίσος καμαρότος στην πρώτη θέση και πουλάγε δίθεν τσίτια και κάμποτα. Και επειδή τον πανηγυριζόν των Αγίων ημών πήρε το δρόμο του Μοριά η κομπανία, ο μάστορας ο Αρτέμης έπεσε στο σταφιδότοπο και στα φρούτα, πολύ μπαγιόκο και καλές φτιάξεις. Το γνωρίζανε και από τα παλιά οι άνθρωποι και τα ανοίγανε φεγγίτη. Περάστε και παίχτε όπως γουστάρετε. Καλά βολευόταν το λοιπόν η φτιάξη, στέλνανε και της Κάκιας κάτι παραδάκια, τα μισά τα είχε πιάσει. Και ακόμα να πούμε δεν άνοιξε μεγάλη αγορά η καλοκαιριάτικη. Προκαταβολές πέφτανε στους παραγωγούς και αυτοί παίζανε.
γύρα στη γύρα και πανηγύρα, έφτασε και στο Μυγδαλοχώρι να πούμε κουμπανία. Έκανε την τσάρκα του στον καφενέο Μπουλούκος, του κεράσανε κάτι ψηλά ούζα, παίζανε και ψηλή ποκίτσα, λέει «Να πάρω χαρτί». «Πάρε». Πήρε, έχασε κανένα δυο κατοστάρικα, γέλασε «Τι ξέρω εγώ τη ρημάδα την τύχη μου». Χαιρετηθήκανε «Άντε αύριο» και πήγε για τούφες. «Να σου τον τυπον αύριο». Είπανε κούκος, δεκάδικο και δέκα καπέλο. Φίμωνε δίθεν ο Μπουλούκος, το χοντρένεται ρε παιδιά. Εδώ δεν παίζουμε περί νητερέσο, παίζουμε να περάσει η ώρα. Κι όλο τους ετοίμαζε την καλή να τους τη φέρει. Τους άναψε μια με πόκα καπίκια, τους άναψε άλλη μια με χαρακύρι, τα μάζεψε. Πάνω που τα μάζευε, μπαίνει και ένας χωριάτης από άλλο χωριό, τον ξέραν τα παιδιά, παίζω κι εγώ. Τέτοιο κοτόπουλο δεν είχε ξαναγίνει στο χαρτοπαικτικό. Αφού έπαιρνε χαρτί και ρώταγε «Ρε παιδιά, τι είναι αυτό, βαλές είναι, για ρίγας είναι». Και δώσ' του έβγαζε μάτσα τα λεφτά και δώσ' του τον έπιανε ένα πείσμα αλλιώτικο. «Ρε Σιμανόλη», του λένε, «σταμάτα, γιατί κατά πως το πας θα φας απεργόλια σου». «Θα παίξω». «Αμαρτία είναι». Ο Μπουλούκος χαιρότανε. «Πού μου πέσε τέτοιο λαχείο, ο Θεός τόση λεταθροπάκι, εδώ με βλέπω με χτήματα». Να λοιπόν μάτσα τα λεφτά στο τραπέζι, έρχεται μια στιγμή και έχει πιάσει ο Μανώλης σπαθί, δυο άσους στο χέρι και άσος κάτω, το όνειρο του χαρτοπαίκτη. 200 λέει, 500 τη λέει ο Βλάχος, είναι κάτω άσος και ένα εξάρι. Βάζουνε τα 500, πέφτει μια ντάμα. Ντούκου Αρτέμι στο έξυπνο, 1000 ο πουτός, μέσα, να ένας ρίγας, ρέστα, στο τελευταίο χαρτί άλλο εξάρι, φουλ του άσου, αμ' εγώ που έχω 4 εξάρια. Αχ, ατυχία, δεν βαριέσαι, γίνονται στα χαρτιά. Βγάζει ο Μπουλούκος άλλο μάτσο να καθαρίσει την κατάσταση. Κάτι πάρε, κάτι δώσε, τα χάνει, μέσα όλα. Τα βλέπει ο Βλάχος, ο Βλάκας. Χρώμα του ρίγα έχει ο Μπουλούκος. Κάνει να τα πάρει, στάσου, έχω χρώμα με άσο. Φλούδες οι συνεταίροι. Τι να πει τώρα το παιδάκι ο Σίμος της Κάκιας. Διότι ναι μεν έχει πάρει 40 λίρες από τις 60 της, αλλά τα ρέστα. Πιάνει λοιπόν και τον δέρνει πολύ τον Μπουλούκο το μάστορα. Και ο Αρτέμις ο Μπουλούκος σπάει την κεφάλα του. Διότι βαθιά είναι η καρδιά του ανθρώπου σαν την πηγάδα του Βεζάνη. Μάλιστα. Αλλά όχι τέτοια που να αισθάνεται να πούμε ότι ο έμπορας που τον είχε ρίξει είχε βάλει το Βλάχο, χειρότερο χαρτοκλέφτη από αυτό, να τον δουλέψει. Εις το όνομα δηλαδή των πανηγυριζών των Αγίων Ημών. Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας», από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.